σε συνέντευξη στην εθνικιστική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοτζού, ο εμπνευστή του τουρκολιβικού μνημονίου Τζιχάτ Γιαϊτζή, υποστηρίζει ότι η Τουρκία πρέπει να θέσει όρου πριν προσέλθει στο τραπέζι με την Ελλάδα. Όρου που αφορούν στα νησιά, όπω αναφέρει το sigmalife.com. Εάν η Ελλάδα πρόκειται να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο όρο μα θα πρέπει να είναι ο εξή. Η Ελλάδα παρετείται από τα νησιά που έχει αξιώσει έτσι ώστε να είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αποσύρει η Ελλάδα τα όπλα και τα στρατεύματά τη από αυτά τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώ. Συμμορφώνεται με τι συμφωνίε τώρα που είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα, όταν θα είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το θέμα που θα συζητηθεί θα είναι θα συζητήσουμε για πόσα θέματα μπορεί να παραβιάζει η Ελλάδα από τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων πέρα των απαιτήσεών της. Με άλλα λόγια θα καταπατήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και θα αγνοήσουμε τη συνθήκη των Παρισίων. Ως ενδημοκράτος η Τουρκία θα πρέπει να κάνει τα εξή. Δεν θα διαπραγματευτώ με την Ελλάδα μέχρι να συμμορφωθεί με τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων. Στην πραγματικότητα αυτός ο όρος θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί κατά την ένταξη της Σουηδίας και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τη Σουηδία και τη Φιλανδία αυτή τη δήλωση το μακροπρόθεσμο συμφέρον τη Τουρκία στο πετί αυτό. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να λάβουν ω σημείο αναφορά στι αρχέ των συνθηκών τη Λοζάνη και των Παρισίων για τα νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε άλλη είδηση τώρα, σύμφωνα με το Χαμπέρ Τούρκ, επίθεση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο επίτιμο προξενείο της Σουηδίας και της τη Σουηδία και τη Νορβηγία στη Πούντα. Ο δράστης, ο οποίος ήρθε για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας, επιτέθηκε με το όπλο που είχε μαζί του όταν δεν μπόρεσε να πάρει την απάντηση που ήθελε. Μία υπάλληλο του προξενείου τραυματίστηκε πρώτα στο στήθος της και στη συνέχεια στο πόδι της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η θεραπεία της συνεχίζεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ένα άτομο με νοητική αναπηρία και όνομα με αρχικά ζήτα ομικρό, τραυμάτισε κατόπιν ένοπλης επίθεσης την 1η Αυγούστου του 2023 και ώρα περίπου 12.45 στην περιοχή Κονάκ, μία πολίτης μας με το όνομα με αρχικά Y-Ταφ, η οποία μεταφέρθηκε για θεραπεία στο νοσοκομείο εκπαίδευσης και έρευνας του ΤΕΠΕΤΖΙΚ, αναφέρει το σουηδικό προξενείο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.